Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαι ο Πέτρος Ιακώβου στην εκπομπή Ερωτήσεις σε Βουλευτές και σήμερα καλεσμένη στο στούντιο βρίσκεται η κυρία Νανά Εμενίδου, υποψήφια βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης. Κυρία Εμενίδου, γεια σας. Καλησπέρα σας κύριε Ιακώβου για άλλη μια φορά. Η εξειδίκευσή σας είναι η βιοτεχνία και η βιομηχανία, κυρία Εμενίδου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την ενέργεια που έχουν οι θάλασσες, διάφορες μορφές ενέργειας που έχουν οι θάλασσες. Ναι, βεβαίως. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Βεβαίως. Μία παροιμία λέει το φρονίμων τα παιδιά, έτσι, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ναι. Τώρα ακούμε πανικόβλητοι όλοι οι ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο να τρέχουν να βρουν λύσεις για το ενεργειακό. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία και μετά την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, από τότε που υπάρχει ρεύμα, να το πω έτσι, πάντοτε ανά 20 χρόνια υπάρχει μια γενικευμένη κρίση, παγκόσμια κρίση. Είτε είναι πετρελαϊκή, είτε ενεργειακή, ό,τι σημαίνει αυτό. Μία εξ αυτών διανύουμε και τώρα. Και βλέπουμε ότι και ο δικός μας κυβερνήτης εδώ, ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθεί να βρει λύσεις και όλοι οι ηγέτες οι Ευρωπαίοι, ας μιλήσουμε για την Ευρώπη. Οπότε πάρα πολλά κείμενα, άρθρα στο διαδίκτυο, σχεδόν τα 3/4 του διαδικτύου, γιατί από τα ΜΜΕ, τα πετσωμένα όπως λέμε, από τον Πέτσα, δεν ακούμε μόνο καλά λόγια. Μην ξεχνάμε, και θα το λέω διαρκώς, ο κύριος Στάσης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΔΕΗ, έχει δώσει πάνω από 45 εκατομμύρια μόνο για να διαφημίζει τα καλώς κείμενα και τις ιδιωτικές εταιρείες που είναι παραγωγή ρεύματος. Οπότε μην περιμένουμε από εκεί μία ενημέρωση. Τα 3/4, όπως λέω και εγώ, ασχολούνται με την ενέργεια, έμεσα ή άμεσα. Οπότε ένα θέμα που προκύπτει είναι και ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε από τη θάλασσα, από πολλές μορφές. Πολλές μορφές ενέργειας από τη θάλασσα. Από τη θάλασσα. Μπορείτε να μας πείτε μερικές? Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε ότι το 75% σχεδόν τα 100% της γέας, που θα έπρεπε να ονομάζεται θάλασσα επί της ουσίας, η Ίδωρ, καλύπτεται από ωκεανούς και θάλασσες και λίμνες και ποτάμια. Λοιπόν, οπότε θα έπρεπε να στρέψουν την προσοχή τους προς μεθόδους που θα δώσουν ενέργεια από ωκεανούς. Θα αξιοποιήσουν την ενέργεια ακριβώς του νερού. Γιατί δεν είναι κάτι καινούριο. Από το 1799, 1800 και κάπου εκεί, ένας Γάλλος μαζί με το γιο του, εφευρέτης, ερευνητής επί της ουσίας, έψαχνε να βρει τρόπο να πάρει ενέργεια και πήρε ενέργεια από την θάλασσα. Λοιπόν, γιατί δεν συνεχίστηκε αυτό? Όταν κάνει μια πρωτοπορία κάποιος, και μάλιστα καινοτόμα πρωτοπορία, και υπάρχουν κονδύλια κρατικά, γιατί να μην υποστηριχτεί και να μην συνεχιστεί? Τι ενέργεια, πώς την πήρε, για ποια ενέργεια μιλάμε, της θάλασσας, δηλαδή των κυμάτων, της θερμοκρασίας, με την υψομετρική διαφορά την πήρε, που θα τη δούμε και αυτήν εδώ. Μέχρι το Παλήρια και άμπο της. Ακριβώς. Και που έχει πολύ μεγάλη ισχύ. Δίνει πολύ μεγάλη, αυτό φυσικά. Και αν δίνει. Από το 1970 και δόθε, ακούμε για προγράμματα, για έρευνες, για όλα αυτά πάνω στη θάλασσα, αλλά δεν γίνεται τίποτα επί της ουσίας. Οπότε, για να το πάρω λίγο έτσι, μόνο επιγραμματικά σχεδόν, κύριε Ιακώβου, να πω ότι είναι η solar energy, η ηλιακή ενέργεια, που προκύπτει από τις ηλιακές ακτίνες, χτυπά στην επιφάνεια, όχι στο βάθος, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη θερμοκρασία με διάφορες μεθόδους. Διαφορά θερμοκρασίας. Διαφορά. Το ζεστό μέρος, στην δηλαδή. Επιφάνεια, στην επιφάνεια που είναι το ζεστό, και στον πυθμένα που είναι πιο κρύο. Που είναι πιο κρύο. Οπότε αυτή είναι η ηλιακή ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε με διάφορες μεθόδους. Μέσω της θάλασσας. Μέσω της θάλασσας. Και των ωκεανών βεβαίως, ναι, όχι μόνο. Ναι. Η αιωλική ενέργεια, wind energy, προκύπτει σε μορφή ρευμάτων ή κυμάτων. Το κύμα μπορεί να το βλέπουμε έτσι, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Αν εκμεταλλευτεί τη δύναμη του κύματος, εσείς είστε και φυσικός, γνωρίζετε ότι μπορούμε να πάρουμε πολύ μεγάλη ενέργεια, ειδικά σε σημεία, και εδώ στη χώρα μας έχουμε πολλά νησιά που έχουν διαρκώς κύμα.
Είναι γνωστό για το σέρφινγκ που έρχονται από όλο τον κόσμο για να κάνουν σέρφινγκ. Είναι το φαινόμενο της παλήρειας, εδώ ένα πολύ δυνατό σημείο της παλήρειας, η ελκτική δύναμη του ήλιου και της σελήνης έλκει ένα μεγάλο μέρος. Η διαφορά της έλξης θα λέγαμε. Μεταξύ της μιας πλευράς της γης και της άλλης. Και της άλλης, εσείς το λέτε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, έλκει μια μάζα όγκο, όπως μπορούμε. Μια μάζα νερού. Τεράστια ύδατος. Οπότε την επιστροφή θα εκμεταλλευτούμε και περίπου σαν υψομετρική διαφορά λειτουργεί όπως τα υδροηλεκτρικά αυτό και δίνει τεράστια ενέργεια αυτό. Χωρίς να προσθέσεις τίποτα. Παίρνεις την καθαρή ενέργεια από την υψομετρική, από τη διαφορά της επιστροφής του νερού. Έχουμε και τέτοιο φαινόμενο στον πορθμό του Ευρύπου, στην Εύβοια. Που αλλάζει η ροή του. Ναι. Βεβαίως, είδατε. Ναι. Έτοιμα. Στα δίνει η φύση έτοιμα. Λοιπόν, αυτό έχει εφαρμοστεί από ό,τι μου λένε εδώ. Αυτές τις πληροφορίες τις παίρνω από την... Βλέπουμε και στη φωτογραφία σχετικά εργοστάσια που δουλεύουν με τέτοια... Με τέτοια συστήματα, βλέπετε έλικες κάτω. Από την κυρία Μαριλέτα Κυριακοπούλου, να αναφέρουμε πάντοτε και τις πηγές της έρευνάς της. Αυτό έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία και τη Ρωσία και αλλού σαν υδροηλεκτρικά. Θυμίζουν τα υδροηλεκτρικά χωρίς να έχεις μια εγκατάσταση τεραστίων διαστάσεων όπως είναι τα υδροηλεκτρικά. Φαίνεται χαρακτηριστικά στις φωτογραφίες. Ακριβώς. Και σε αυτή τη φωτογραφία και εδώ. Βλέπετε τα κύματα. Πόσο απλό φαίνεται δηλαδή. Εντάξει, έχει μηχανική, έχει πολλούς επιστήμονες να δουλεύουν πάνω σε αυτό. Είναι το θερμικό δυναμικό θερμότερων και ψυχρότερων θαλάσσιων στρωμάτων. Ocean Thermal Energy. Εκμεταλλεύεται τη διαφορά θερμοκρασίας εδώ. Πολύ... Περίπου σαν την θερμική, όπως είπαμε, την ηλιακή, κάνοντας χρήση θερμικών κύκλων. Στο στάδιο της έρευνας βρίσκεται αυτό. Όταν η θερμοκρασία πάνω στην επιφάνεια, για παράδειγμα, μπορεί να είναι 14-15 βαθμούς και κάτω μπορεί να είναι 2 βαθμούς, η διαφορά θερμοκρασίας είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει μεγάλη απόδοση σε θερμική ενέργεια. Πολύ αν σωστά. Βάλεις δηλαδή κάτι που να συνδέει τον πυθμένα με την επιφάνεια, σου αποδίδει. Λέω να αλλάξουμε θέσεις, κύριε Ιακώβου, να καθίσετε εδώ. Μπήκα στον πειρασμό λόγω της... Όχι, πολύ καλά κάνετε, γιατί τα επεξηγείτε πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν τα γνωρίζω σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό ακριβώς λένε οι σημειώσεις μου, μεταβολές πυκνότητος. Έτσι. Είναι η οσμωτική ενέργεια, η ανάμιξη γλυκού και αλμυρού νερού και εδώ δίνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας αυτό για να γίνει. Λέει ότι η μέγιστη πίεση που μπορεί θεωρητικά να δημιουργηθεί είναι της τάξης των 26 μπαρ. Μπαρ είναι οι πίεσεις. Η πίεση, ναι. Η πίεση. Πολύ μεγάλη πίεση. Πολύ μεγάλη. Στην ατμόσφαιρα τώρα έχουμε ένα μπαρ. Ένα μπαρ. Άρα 25 ατμόσφαιρες. 25 ατμόσφαιρες. 26. Ναι. Διαφορά εννοείται. Ναι. Μπορεί να νικήσει δηλαδή η οσμωτική πίεση. Η οσμωτική. Άρα τεράστια απόδοση, έτσι δεν είναι. Ναι, πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Οπότε είναι για πάντα αυτή η ενέργεια. Το κόστος θα είναι μια και έξω, άπαξ. Η συντήρησή του σαφώς θα υπάρχει. Και μπορούμε από όλα αυτά να πάρουμε ενέργεια. Στη χώρα μας που αποτελείται από τα 3/4 καλύπτεται από νερό, από θάλασσα. Από νερό που περιλαμβάνει τα πάντα. Αφήστε τώρα που... η χώρα μας θα μπορούσε να έχει πηγές ενέργειας, πόρους δηλαδή από πάμπολα σημεία. Αν μιλήσουμε μόνο για την θερμική, όπως είπαμε, των νησιών μας που περνάνε από κάτω και η Φέστια, κύριε Ιακώβου, κάναμε θαρώ μια εκπομπή. Μόνο από τη Μήλο, λένε οι πάρα πολλές πηγές που έψαξα, μπορεί η Μήλος και μόνο και όλα τα νησιά εκεί γύρω που έχουν την ίδια σύσταση και από κάτω περνούν αυτά τα θερμικά ύδατα, κύριε Ιακώβου, μπορούν, λέει, να δώσουν ενέργεια σε όλα τα κατοικήσιμα νησιά μας, προσέξτε, σε όλα τα κατοικήσιμα νησιά μας και να δώσουν και νερό λόγω του φιλτραρίσματος που είναι μια πολύ ενεργοβόρα διαδικασία, το να πάρεις νερό θαλασσινό και να το μετατρέψεις σε γλυκό νερό. Άρα μπορούμε να έχουμε ενέργεια από πάμπολες χρήσεις όσον αφορά το υδάτινο στοιχείο
και τα θερμικά που βρίσκονται μέσα εκεί, και από το μεθάνιο που βρίσκεται παγωμένο, ξέρετε, στην Κρήτη, τεράστιες ποσότητες που το κάναμε, και από τους λιγνίτες μας, και από τεχνολογίες που υπάρχουν στα χέρια του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, που όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, κύριε Ιακώβου, ότι αυτές τις τεχνολογίες, τις τεχνοτροπίες, όπως και αν τις ονομάσουμε, εσείς είστε ένας επιστήμονας σαφώς και πολύ διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα σας. Υπάρχουν χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, καθήλυνα αρμόδιοι πάνω στο θέμα της ενέργειας και από όπου μπορούν να πάρουν. Άρα, στα χέρια όλων μπορεί να βρεθεί τρόπος, χωρίς να αφήνει αποτύπωμα, γιατί αυτά όλα που είπα δεν αφήνουν αποτύπωμα, να πάρουμε καθαρή ενέργεια. Το γιατί δεν γίνεται το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι αν έχουμε ελεύθερη ενέργεια δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν αφέντη που θα βρίσκεται πάνω από το κεφάλι μας. Είναι γιατί... πολύ εντυπωσιακά αυτά, κυρία Μενίδου, πρέπει να το σχολιάσω, συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Λίγο, διότι πραγματικά, αν και επισήμωνας όπως είπατε, φυσικά μπορώ να αντιληφθώ την κάθε περίπτωση ενέργειας που αναφέρατε, αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι όλα αυτά μπορούμε να τα πάρουμε από τη θάλασσα. Δηλαδή δεν είχα συλλάβει την ιδέα αυτή που μας δώσετε σήμερα στην εκπομπή. 7 εφαρμογές που από το 1800, σας λέω, ο άλλος επιχείρησε και το έκανε, ειδικά αυτή με το παλιρροϊκό που δίνει πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, με την όσμωση που δίνει πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, και το κυριότερο, χωρίς να αφήνει αποτύπωμα, που θέλω πάλι να καταλήξω στο συμπέρασμα που ο κάθε πολίτης μπορεί να το αντιληφθεί, ότι μας κρατάνε, κύριε Ιακώβου, μόνο με το θέμα της ενέργειας. Γιατί το θέμα της ενέργειας συμπαρασύρει και τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή και τριτογενή και την πρώτη έως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που διανύουμε και όλα τα προϊόντα. Βιομηχανία χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει. Σαφώς, και όλα είναι βιομηχανικά πλέον τα προϊόντα και τα ρομποτικά και όλα και η τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα έχουν να κάνουν με ενέργεια που θα πρέπει να σπαταλήσουμε, οι πρώτες ύλες που θα πρέπει να εξάγουμε από τη γέα, όλα θέλουν ενέργεια. Οπότε αν ένα κράτος, μια Ήπειρος, επιλύσει το πρόβλημα το ενεργειακό της, ειδικά με τρόπους που θα είναι αέναη ενέργεια για πάντα, το κόστος μόνο θα είναι της εγκατάστασης άπαξ και αυτά τα χρήματα, τα τεράστια κονδύλια, αν δούμε το πόσο τεράστια κονδύλια, κύριε Ιακώβου, δίδονται για ημίμετρα, επίτηδες ημίμετρα, αρκεί να σκεφτούμε ότι μία ανεμογεννήτρια στοιχίζει 7 εκατομμύρια. Και έχει επάνω από τόνους, χιλιάδες τόνους πραγμάτων που για να εξοριχθούν έχει κατασπαταληθεί τεράστια ενέργεια, έχει ασχημείνει το τοπίο, έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι για να βγάλουν όλα αυτά τα επικίνδυνα και σπάνιες γαίες, και στο τέλος δεν μπορούμε και να την ανακυκλώσουμε. Τη μία, όχι τα εκατομμύρια που υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ μωροί για να σκεφτούμε ότι δεν σκέφτηκαν όλες αυτές τις εφαρμογές, κύριε Ιακώβου, για να έχουμε ελεύθερη ενέργεια. Όλοι τα σκέφτηκαν. Όλα αυτά, ό,τι μπορεί να αξιοποιήσει ο φορέας, θα το αξιοποιήσει. Έχει προγραμματιστεί δηλαδή κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα σήμερα που συζητάμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, αναφερθήκατε σε πολλές ενέργειες που μπορούμε να πάρουμε με αξιοποίηση της θάλασσας με διάφορους τρόπους, είτε με την οσμωτική πίεση, είτε με τη διαφορά θερμοκρασίας επιφάνειας πυθμένα, είτε με τα κύματα και όλα αυτά. Ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης, που είστε υποψήφια βουλευτής αυτών, έχει προγραμματίσει ότι μπορούν να γίνουν τέτοιες επενδύσεις και να πάρουμε ενέργεια άφθονη, η οποία είναι διαθέσιμη από την ίδια τη φύση. Σαφώς τα οικονομικά εργαλεία τα αναλύουν πολύ καλύτερα κάποιοι άλλοι υποψήφιοι βουλευτές, υπάρχουν εκεί, ας ανατρέξει κάποιος στα οικονομικά εργαλεία, αν γράψει ε.σ.ε. θα του κατεβάσει σε PDF και την ιδρυτική διακήρυξη, το γιατί έγινε ο φορέας, τα οικονομικά εργαλεία που είναι 3 εκατομμύρια. Άρα στα 3 εκατομμύρια ούτε μπορώ να αναλογιστώ πόσα μηδενικά είναι τα 3 εκατομμύρια, κύριε Ιακώβου. Τα 3 εκατομμύρια. Ναι.
9 μηδενικά έχει από πίσω. 9 μηδενικά από πίσω. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια και υπάρχουν και άλλοι λογαριασμοί. Βρίσκονται. Άρα, μόνο για το οικονομικό δεν μιλάμε. Μπορούν να υλοποιηθούν τα πάντα ανάλογα που χρειάζεται, πόσο χρειάζεται. Μπορούμε να εξάγουμε. Συγγνώμη, 12 μηδενικά. 12 πρέπει να είναι, γιατί και εμένα λίγα μου φάνηκαν. Οπότε το οικονομικό είναι λυμένο μέσα εκεί. Δεν χορταίνω να διαβάζω όλες τις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι ένα όραμα που το βλέπω μπροστά μου να υλοποιείται, κύριε Ιακώβου. Και ξεκινάει πάντοτε με την παιδεία ο πρόεδρος εκεί. Ένα κόσμημα κυριολεκτικά, γιατί αν δεν υπάρχει παιδεία, να που φτάσαμε, εδώ που φτάσαμε, φτάνουμε και στην βιομηχανία ενέργεια, ένα τεράστιο κεφάλαιο και εκεί που ξεκινάει ότι θα υπάρξουν επαφές, θα υπάρξουν συνεργασίες με όποιον χρειαστεί, με όποιον θεσμό, με όποιον επιστήμονα, αν και υπάρχουν στα χέρια του φορέα και υπάρχουν και πάρα πολλές τεχνολογίες, τεχνοτροπίες που ήδη έχω διαβάσει πόσες εδώ, μόνο για τη θάλασσα και τους ωκεανούς. Οπότε το θέμα ενέργειας είναι λυμένο 100%. Πρώτες ύλες απλά εδώ να πω ότι δεν βγαίνουν εκτός χώρας, πάντοτε τυποποιημένο ό,τι βγαίνει, ενώ τώρα τα πάντα βγαίνουν έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι 8 στα 10 προϊόντα τα εισάγουμε, δεν κάνει τίποτα, δεν παρασκευάζει, δεν υπάρχει βιομηχανία για τίποτα σχεδόν στη χώρα μας, εσκεμμένα, έχει εκλείψει η βιομηχανία. Και να τονίσω και κάτι ακόμα, ότι ως αγαθό που είναι η ενέργεια, χωρίς ενέργεια δεν ζούμε, εδώ στο δυτικό πολιτισμό, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά με στοιχεία του ΟΗΕ ότι 3 δισεκατομμύρια ανθρώπων δεν έχουν πρόσβαση στην ενέργεια ή στη λάμπα, έτσι όπως την σκεφτόμαστε. Οπότε εδώ στον δυτικό πολιτισμό θα δώσουμε για άλλη μια φορά τα φώτα μας, κύριε Ιακώβου, και η ενέργεια θα είναι δωρεάν σχεδόν, με μια ελαχιστότατη επιβάρηση για τη συντήρηση δικτύου, που ίσως και στην πορεία να μην υπάρχει ούτε αυτό. Νερό και ενέργεια δωρεάν στον πολίτη που θα ζει εδώ, στον όποιον πολίτη, όχι μόνο στον Έλληνα. Σοβαρότατο, σημαντικότατο, γιατί δεν σας το έχω φέρει αυτό. Χθες είδα 1440, την άλλη φορά θα σας το φέρω, λογαριασμός ΔΕΗ σε ένα ζευγάρι γερόντων, και τα 1200 και, κύριε Ιακώβου, ήταν ρήτρα αναπροσαρμογής. Μας έχουν ρουφήξει κλέψιμο το αίμα. Δηλαδή, όχι κλέψιμο, αυτό είναι λαιλασία, είναι λεμιτόμος. Οπότε τελειώνουν αυτά, μια και καλή, με το φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, αρκεί να ενημερωθεί ο πολίτης που μας βλέπει, να μην φοβηθεί απολύτως τίποτα, γιατί όταν του έχουν κλέψει το σπίτι, την ενέργεια, τα παιδιά του, τα γερόντια του, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, πολίτη μου, τα έχεις χάσει όλα. Ενημερώσου, γιατί ο ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, και έλα εντάξου στο δικό σου φορέα που φέρνει την ιδιότητά σου. Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, και όλοι μαζί να κάνουμε χρήση των τεράστιων οικονομικών εργαλείων και να έχουμε επιτέλους ελεύθερη ενέργεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Ιακώβου. Κυρία Μενίδο, είδαμε προηγουμένως ένα έγγραφο των προγραμματικών δηλώσεων. Θα ήθελα να το ξαναδούμε λίγο από το κοντρόλ. Αυτό εδώ. Και βλέπουμε, πρωτοκόλου, ότι, και βλέπουμε ότι έχει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπάρχει μια σφραγίδα εκεί πέρα, που είναι της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Που σημαίνει ότι τα έχει ελέγξει όλα αυτά που γράφονται εκεί μέσα. Ο Άριος Πάγος, και γι' αυτό δόθηκε στον πολιτικό φορέα και η δυνατότητα να συμμετέχει σε εκλογές. Άρα είναι νομικά υπεύθυνος ο φορέας να εκτελέσει αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως. Και αυτή την υπογραφή του Αρείου Πάγου δεν θα τη δείτε πουθενά αλλού στα κόμματα, κομματάκια, τα πατριωτικά και καλά, τα ενωτικά. Καλά, είναι μόνο υποσχέσεις. Μόνο υποσχέσεις. Μάλιστα. Είναι ο μοναδικός φορέας που μπαίνει μπροστά, λέει αλήθειες με το όνομά του και έχει τις υπογραφές του ανώτατου δικαστήριου. Κύριε Αμινίδου, ήταν μεγάλη μας τιμή, όπως πάντα, να βρίσκεστε και να μας δίνετε αυτές τις σημαντικές και πληροφορίες και λύσεις στο ενεργειακό πρόβλημα που σήμερα υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στη χώρα μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, η εκπομπή Ερωτήσεις σε Βουλευτές έφτασε στο τέλος. Γεια σας.